κυρίαρχη θέση στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της ΔΕΘΙΑ ΛΕΞΠΟ για το 2018 καταλαμβάνει το σχέδιο της διοίκησης της εταιρείας για τη ριζική ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Κέντρου στην καρδιά της ΔΕΘ. Το 2018 στόχος της διοίκησης είναι να, να κάνουμε το τελικό master plan ε, της δηλαδή να ετοιμάσουμε, ε, γιατί έχουμε πάρει την προέγκριση, να ετοιμάσουμε το, το, χωρικό, το νέο χωρικό σχέδιο για την ανάπλαση, δηλαδή πώς περίπου θα είναι το νέο εκθεσιακό και συνεδριακό μας κέντρο και ελπίζουμε από το 2019 να δρομολογηθεί ο, αρχιτεκτο... ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, να βρούμε το χρηματοδοτικό σχήμα και να προχωρήσουμε στην ανάπλαση του εκθεσιακού μας κέντρου. Το φιλόδοξο project έχει πάρει χαρακτήρα στοιχήματο για τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα, καθώ παρά το υψηλό κόστο επένδυση που θα απαιτήσει, σε σχέση με την αναλλακτική τη μετεγκατάσταση, η δαπάνη είναι σαφώ μικρότερη, ενώ ταυτόχρονα η έκθεση θα είναι βιώσιμη από την πρώτη μέρα. Μια πρώτη εκτίμηση για την ανάπλαση και τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου είναι γύρω στα 120 εκατομμύρια και περίπου τα 60 είναι για το εκθεσιακό κέντρο. Υπάρχουν εργαλεία τόσο από εθνικού πόρου. Όσο και από Ευρωπαϊκούς, αλλά υπάρχουν και ιδέες για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά θα τα δούμε ε, στο, μέσα στο 2018 και στο 2019. Στι προτεραιότητε τη ΔΕΘΧΕΛΕΞΠΟ, ωστόσο, παραμένει τόσο η προοπτική διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τη, όσο και ο εμπλουτισμό του εκθεσιακού καλενταριού με νέα προϊόντα όπω τα θεματικά πάρκα. Παρ' όλα αυτά, η φετινή εκθεσιακή σεζόν κάνει ποδαρικό με μια δοκιμασμένη συνταγή την 27η Διεθνή Έκθεση Αγκρότικα μεταξύ 1 και 4 Φεβρουαρίου, η οποία προαιωνίζεται με ρεκόρ εκθετών και επισκεπτών. Είναι, ένα από τις, είναι μία από τι σημαντικότερε ανάλογε εκθέσει στην Ευρώπη. Ε, νομίζω ότι αυτό βοηθάει και τον κλάδο, βοηθάει την ελληνική οικονομία και ειδικά φέτο που έχουμε πολλέ συμμετοχέ και δεν υπάρχει χώρο άλλο για διάθεση, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να σπάσουμε το ρεκόρ όσον αφορά την επισκεψιμότητα και την συμμετοχή των εκθετών. Οι εκθέτε περίπου του υπολογίζουμε να ξεπεράσουν τα 2.700, όταν την προηγούμενη φορά ήταν 1.500 και κάτι. Οι επισκέπτε ήταν γύρω στι 123.000, αλλά πιστεύω ότι θα ξεπεράσουν τι 150.000. Βλέπουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το, το εξωτερικό και μάλιστα και από χώρε οι οποίε. Για πρώτη φορά με τέτοιο ενδιαφέρον θέλουν να αγοράσουν τεχνολογία από Ελλάδα και αυτό ιδιαίτερα μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά σπόρους, λιπάσματα, μηχανήματα τα οποία παράγονται εδώ Ελλάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η φετινή διεθνή έκθεση του αγροτικού τομέα θα πλαισιωθεί και με πολλέ παράλληλε εκδηλώσει, με κυριότερη το Συνέδριο για τι Καινοτόμε Προσεγγίσει Παραγωγή και Ανάπτυξη στην Ελληνική Γεωργία, που συνδιοργανώνεται με τη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη.